παρουσιάστρια με πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχει και το ένστικτο της τηλεθεάτριας η Ελένη. Mm. Είπα αυτό το πράγμα, ότι είδα κάτι διαφορετικό. Ήταν όντως. Και γέλασα και τα λοιπά. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα. Βεβαίως, θα επανέλθουμε και στο θέμα για να δούμε και κάποιες δηλώσεις, αν έχουμε ενδεχομένως τον πρωταγωνιστό. Τελικά με τις μπλούζες τι έγινε, γιατί εγώ παιδιά δεν το κατάλαβα. Τα ανέβασε ο Μάρκος στα social media από τις πρόβες του και τα άλλα τα παιδιά το είδαν, τους άρεσε και το κάνανε και αυτοί. Πότε τα ανέβασε τώρα όμως ο Μάρκος? Την Κυριακή. Εγώ πιστεύω κάτι πιο πονηρό, γιατί δεν προλαβαίνει σε μια μέρα να φτιάξει μπλούζες. Προφανώς υπάρχουν διαρροές. Είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Γιατί δείτε τη λεπτομέρεια. Εδώ τα παιδιά έχουν ένα λαιμό στην μπλούζα. Είναι μια μπλούζα που μπήκαν και οι δύο. Η άλλη είναι δύο κεφάλια. Πιο βιαστικό είναι στον αντένα. Τι σημασία γι' αυτό, ρε παιδιά? Α, παιδιά, αυτό είναι τελείως άσχετο που λες. Αυτό δηλαδή που εμένα μου κινεί λίγο την υποψία. Πήραν μια μεγάλη μπλούζα και μπήκαν μέσα. Τι άσχετο. Ενώ ο άλλος έφτιαξε ειδικά για το. Και ο άλλος ειδικά, αφού έγραψε το πρωινό. Προφανώς υπάρχει. Και οι άλλοι έχουν γράψει. Προφανώς υπάρχει ένα βαθύ λαρίγκι, για να μιλήσουμε και με όρους ιστορία. Wow. Να πάμε να το δούμε. Είναι μια γλώσσα που δεν κρατιέται μέσα. Ναι, είτε στο. Εγώ δεν λέω ποιο, που υπάρχει το βαθύ λαρίγκι, είτε στο ένα είτε στο άλλο στρατόπεδο. Και το στρατόπεδο που μαθαίνει αντιγράφει. Ναι, αλλά δεν σου έκανε εντύπωση ότι. Ποιο κλέβει ποιον. Δεν έκανε πίσω κανένα. Το παιχνίδι. Και όσο για τι φάρσες, να σου πω κάτι για τι αγγελίες, θέλω να πω, επειδή τον Δημήτρη τον ξέρω και είμαστε και στο ίδιο ραδιόφωνο. Αυτό με τι φάρσες, τι αγγελίες, το κάνει ο Δημήτρης στο ραδιόφωνο χρόνια. Και πιο πριν το έκανε, παιδιά, ο Γρηγόρης και το έκανε. Και μην μου πει πιο πριν και εσύ. Με το Μουτσινά, με τι περιοχές που παίρνανε σε τακτά διαστήματα. Λοιπόν, αυτά. Σε λίγο θα επανέλθουμε και με δηλώσεις των πρωταγωνιστών, γιατί είναι το link μας με την Νίκη Λεμονία εκεί στο στρατηγείο του Μέγκο, που φαντάζομαι θα ανοίγουν σαμπάνιες και θα στέλνουν και μερικές και στην Καγκάκη για το κεράκι. Οπωσδήποτε. Γιατί οι ευχές της ήταν θαυματουργές τελικά. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι έγινε.